Μια καθημερινή περιπολία για 4 συνοριοφύλακες στην περιοχή Αμπέλια στο Σουφλί στην όχθη του Εύρου παρά λίγο να καταλήξει σε τραγωδία. Όταν εντόπισαν ομάδα μεταναστών που επιχειρούσαν να περάσουν στο ελληνικό έδαφος, ξεκίνησε επιχείρηση αποτροπής. Τότε, άγνωστος πυροβόλησε τουλάχιστον 3 φορές με πιστόλι από την τουρκική πλευρά, με αποτέλεσμα ένας 57χρονος συνοριοφύλακας να δεχθεί σφαίρα στην κοιλιά. Ο Έλληνας συνοριοφύλακας, από τους πιο έμπειρους του σώματος, περιπολούσε με άλλους 3 συναδέλφους του παραποτάμια στο σημείο όπου ολοκληρώνεται η υποκατασκευή φράχτης στο Σουφλί, όταν ξαφνικά δέχθηκε πυροβολισμούς από αγνώστους από την πλευρά της Τουρκίας. Περί ώρα 6 και 20 σε παρέβρια περιοχή του Σουφλίου Εύρου, Έλληνες συνοριοφύλακες που περιπολούσαν στην περιοχή και κατά τη διάρκεια επιχείρησης αποτροπής παράνομης εισόδου μεταναστών από την Τουρκία στη χώρα μας, δέχθηκαν πυροβολισμούς από άγνωστα άτομα ευρισκόμενα στην τουρκική πλευρά. Και στο ποτάμι, αλλά και με τις διακινήσεις, βλέπουμε ότι δεν υπολογίζουν τίποτα, δεν υπολογίζουν τη δικιά τους την ζωή, δεν υπολογίζουν την ζωή αυτών που κουβαλούν. Των συνοδέλφων έχουμε πάρα πολλά περιστατικά που έχουμε έρθει σε πάρα πολύ επικίνδυνη θέση. Τώρα με το φράχτη που πιέζεται η κατάσταση και πλέον δεν έχουν πολλούς διαδρόμους, από ό,τι φαίνεται θέλουν να συνεχίσουν και να διεκδικούν αυτό το μεροκάματο της αθλειότητας. Ο συνοριοφύλακας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο τη Δημοτήχου. Στα πρώτα του λόγια μετά τη χειρουργική επέμβαση ευχαρίστησε τον γιατρό. Σε ευχαριστώ πολύ, γιατρέ, που με έσωσες. Ευχαριστώ το Θεό. Νιώθω δυνατός. Εάν είχαν βληθεί ζωτικά όργανα, παραδείγματος χάρη αρτηρίες μεγάλες κτλ., πιθανόν θα είχαμε κακή κατάληξη. Όπως και αν δεν μεταφερόταν γρήγορα στο νοσοκομείο το δικό μας, που είναι πολύ κοντά στην περιοχή που έγινε το συμβάν. Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν στοιχεία και ελέγχουν το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στο ποτάμι. Ως πιθανότερο σενάριο, βλέπουν ο δράστης να ήταν διακινητής παράτυπων μεταναστών, όμως ακόμα τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πρέπει πραγματικά να δούμε κάποιες επίσημες ανακοινώσεις, τι συνέβη, ήταν κάποιοι μετανάστες, ήταν κάποιοι διακινητές, προέρχεται από κάποιον Τούρκο συνοριοφύλακα, δεν ξέρουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη. Και έχετε δίκιο ότι έχει καθυστερήσει η κυβέρνηση να διαχειριστεί ή να δώσει κάποιες απαντήσεις για αυτό το θέμα. Ειδικότερα σε μια έτσι πολύ περίεργη περίοδο, που όλα αυτά τα γεγονότα πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να διερευνηθεί σε βάθος το επεισόδιο στον Εύρο. Η Ελλάδα ενημέρωσε την Τουρκία με κάθε λεπτομέρεια για το αιματηρό περιστατικό, δίνοντας ό,τι πληροφορίες είχε για το συγκεκριμένο πέρασμα, αλλά και για τη δραστηριότητα διακινητών από το επίμαχο σημείο. Και περιμένει από την γειτονική χώρα να κάνει τη δική της έρευνα ώστε να εντοπίσει τους διακινητές.